να αποχωρήσει από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της χώρας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την Πέτρα Αργυρού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέτρα, καλησπέρα, ορίστε. Καλησπέρα σας. Στην κόψη του ξηραφιού, λοιπόν, βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα, η οποία δέχεται τρομερές πιέσεις για τη λήψη νέων σκληρών μέτρων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο συνέρχεται απόψε, απειλεί να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα, εάν δεν ικανοποιηθεί το τελεσίγραφο που έχει δοθεί στην Αθήνα. Βρίσκεται δηλαδή για άλλη μια φορά στη μέγενη των δανειστών η Ελλάδα. Ποιοι είναι οι όροι που της έχουν τεθεί, Πέτρα, για να τους θυμηθούμε? Ναι, απαιτείται από την Ελλάδα να νομοθετήσει εδώ και τώρα νέα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα. Συγκεκριμένα απαιτείται να μειωθεί το αφορολόγητο όριο. Απλά να πούμε στις 4.500 ευρώ ότι αυτή την ώρα το 50% των μισθωτών και των συνταξιούχων δεν φορολογείται ακριβώς λόγω του αφορολόγητου ορίου. Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και βεβαίως περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Άμεση εισπράξη οφειλών προς το κράτος. Εδώ υπάρχει μάλιστα σοβαρό ζήτημα, καθώς οι οφειλές ιδιωτών προς το κράτος φτάνουν το 71% του ΑΕΠ της χώρας. Δραστική μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων, πλήρης άρση των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων, τα γνωστά capital controls και άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Τώρα, οι όροι αυτοί κρίνονται από την Αθήνα εξοντοτικοί και είναι, ωστόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει και μάλιστα σήμερα είδαμε να βρίσκει έμεση στήριξη και από το Βερολίνο, με τον Σόιπλε να δηλώνει ότι αν δεν συμμετέχει στη χρηματοδότηση της Ελλάδας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τότε το πρόγραμμα τελειώνει. Πρόκειται όμως, Χρήσανθε, για ένα αφιαλτικό σενάριο, το οποίο αναγεννά το ενδεχόμενο χρεοκοπίας και Brexit, εξόδου δηλαδή της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Άρα είναι καθοριστική η απόψινή συνεδρία του Νομισματικού Ταμείου, λέει το ρεπορτάζ. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν και το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο ότι η απόψινή συνεδρία δεν θα καταλήξει σε οποιαδήποτε απόφαση. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως, κατά τη συνεδρία του, η οποία αρχίζει σε μισή περίπου ώρα, θα εξεταστεί η έκθεση των τεχνοκρατών, η οποία είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντική. Η έκθεση κρίνει εξαιρετικά μη διαχειρίσιμο, μη βιώσιμο δηλαδή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, το οποίο προβλέπει ότι θα φτάσει το 170% του ακαθάριστου χώριου προϊόντος της χώρας έως το 2020 και ακολούθως να εκτιναχθεί στο 275% έως το 2060. Διακοπή πάντως του προγράμματος στην ουσία σημαίνει χρεοκοπία της χώρας, έτσι, Πέτρα? Ναι. Καθώς η Ελλάδα δεν θα έχει τα χρήματα για να καλύπτει τις υποχρεώσεις της και είναι ακριβώς αυτό που αναβιώνει και τις φήμες για Brexit. Πάντως, Χρήσανθε, και ο υποψήφιος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίστασε σήμερα να πει ότι υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος η Ελλάδα να αποχωρήσει από το ευρώ. Μάλιστα. Θα δούμε το σχετικό απόσπασμα, αφού προηγουμένως σημειώσουμε ότι σε μια πρώτη ανίχνευση που κάναμε και το απόγευμα συνομιλώντας με τραπεζικούς κύκλους, μας επαναλάμβαναν φορτικά ότι πάντως ο ομφάλιος λόρος των ελλαδικών τραπεζών που βρίσκονται εδώ στην Κύπρο και δραστηριοποιούνται έχει κοπεί. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Άρα, αντανάκλαση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα τραπεζικά δεν πρόκειται να υπάρξει. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι έχουν έτοιμα σχέδια για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το εξετάζει αυτό ως ενδεχόμενο σενάριο. Όμως, μας βγήκε την προηγούμενη φορά που τέθηκε ξανά αυτό το ζήτημα. Ναι. Εκείνο που προέκυψε ήταν μια αύξηση καταθέσεων στο Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα από εκροές που από Άρα, την Ελλάδα. Μάλλον θετική. Με ό,τι θετικό ναι. μπορεί να σημαίνει αυτό, μάλλον θετική εξέλιξη για την λογική των αριθμών τουλάχιστον, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση ή κομμάτι της δήλωσης του Τεν Μάλουκ. I think there is question, frankly, about whether there should be a bailout and whose responsibility that bailout would be and why Greece continues in the same kind of stagnating situation that it's found itself over the last period of years and why this situation hasn't resolved. Do you think Greece should leave the EU? I don't want to speak for the Greeks, but I think there is probably, from an economist's perspective, a very strong reason for Greece moving away from the euro.